Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και υπάρχει και μια προσφορά για τα My Market, η οποία είναι επίκαιρη, λόγω της 25ης Μαρτίου. Ναι. Από 20 έως και την Παρασκευή, 24, αύριο δηλαδή, με τη σκορδαλιά, μπακαλιάρωσε πάρα πολύ καλή τιμή, ναι. 6,70. Πραγματικά. Έτσι. Το παραδοσιακό φαγητό μας. Και αφού μιλάμε... Και αφού μιλάμε για μπακαλιάρο, αφού μιλάμε για μπακαλιάρο και ψάρια, είδαμε και τα πάντα, είδαμε. Αφού μιλάμε για μπακαλιάρο, να δώσω τη συνταγή για τον μπακαλιάρο, όπως θα τεχνικό. Για πες. Και μπακαλιάρο. Βεβαίως. Καταρχήν τον μπακαλιάρο πρέπει να τον ξαρμυρίσεις 2-3 μέρες. Ναι. Μάλιστα. Να αλλάζει συνέχεια το νερό. Νερό, σε νερό. Να αλλάζει το νερό, οκ. Πρόσεξε. Ενώ είναι αλμυρός, στο νερό που θα βάζεις για να ξαρμυρίσεις τον μπακαλιάρο, θα βάζεις και λίγο αλατάκι. Έτσι. Α, ρίχνεις και αλάτι. Βεβαίως. Μην ξαρμυρίσει τελείως. Και σου γίνει, γιατί ναι, να μην είναι άνωστο στο τέλος. Στο τέλος είναι άνωστο. Ναι. Το νερό θα ανταλλάζει συνέχεια. Κάθε πότε, κάθε βράδυ. Όχι, κάθε βράδυ, παιδί μου, 4 και 5 φορές την ημέρα. Εδώ γιατί θα... φεύγει τη αλμύρα του μπακαλιάρου, έτσι. Μάλιστα. Φεύγει και το αντικαθιστά. Το μυστικό είναι στο κουρκούτι. Πώς θα το κάνω το κουρκούτι. Το κουρκούτι είναι πάρα πολύ απλό. Όπως το φτιάχνω εγώ. Εξήγησέ το μου. Τι χρειάζεται. Για το κουρκούτι χρειάζεται νεράκι. Ωραία. Ένα κουτάκι μπύρα. Ναι. Το οποίο θα έχει μέσα. Δεν το πιει πριν. Θα το ένα κουτί. Έτσι. Επίσης, μαγιά ξηρή. Μαγιά ξηρή. Μάλιστα. Μαγιά. Ωραία. Μαγιά. Ναι, ναι. Θα βάλεις λίγο σαχαρούλα, μια πρέζα. Έτσι. Ναι. Πρέζα. Και λίγο αλατάκι. Μια-δυο πρέζες σαχαρούλα και λίγο αλατάκι. Μάλιστα. Ναι. Θα το ανακατέψεις ναι. Και θα το αφήσεις για μια-δυο ώρες, γιατί έχεις τη μαγιά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Πριν πάρεις τον μπακαλιάρο, τον έχεις τον ξαρμυρισμένο, τον έχεις κόψει σε κομματάκια. Σωστά. Μάλιστα. Κάθε κομμάτι το βάζεις κάτω από τη βρύση το... Το πλένεις. Ξεπλύνω. Όχι, θα σου πω γιατί. Α. Για να πάρει νερό. Για να το κάνεις μετά. Έχεις δίπλα αλεύρι. Ναι. Το βάζεις στο αλεύρι. Μπρος πίσω. Το τεινάζεις για να μην γίνει πανέ. Να το τεινάξω. Και μετά τον χώνεις μέσα στο κουρκούτι. Αυτό είναι. Που το έχεις έτοιμο. Παιδιά, θέλω σε να λάδι τώρα, το οποίο πρέπει να είναι καυτό σε 180 βαθμούς. Πώς θα με τρεφεί. Φά τον έτσι 180. Το βάζεις παιδί μου στην κουζίνα. Κάντο έτσι και θα δεις. Ύστερα καλείς στον Τάιζερ μου σε γεύμα. Ωραία. Και έχουμε και μια ωραία καλημέρα από τα κορίτσια μας από το My Market. Για να τη δω την κούκλα μας.